από πλευράς βουλευτών του Κοινοβουλίου. Mm. Το θέμα έφτασε και στην διάσκεψη των Προέδρων, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και στη συντροφιά σας. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Πρόεδρε? Εσείς πήρατε την πρωτοβουλία, ζητήσατε την έγκριση από το Σώμα για ενός λεπτού στη γη, γιατί όπως είπατε, δολοφονήθηκε και όχι σκοτώθηκε, μάλιστα επικαλούμενος και την ιατρική σας ιδιότητα. Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν, μόλις έγινε αυτό την Παρασκευή, η αλήθεια είναι από μέρος του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και συναδέλφων σας, οι οποίοι γράφουν, δεν είναι κακό αυτό, σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και site, ξεσηκώθηκε θόρυβος πρώτον ότι παραβίασα τον κανονισμό και δεύτερον πώς τόλμησα να κρατήσω ενός λεπτού σιγή για τον Κατσίφα. Θέλω να υπενθυμίσω δύο πράγματα, κύριε Παπαδάκη. Έτυχε να είμαι πάλι εγώ προεδρεύων σε δύο παρόμοιες περιπτώσεις. Η μία ήταν όταν δολοφονήθηκαν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής δύο μέλη της, ενθυμίστε το γεγονός, και τότε στην Ολομέλεια σηκώθηκαν βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ζήτησαν να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή. Τους είπα ότι θα ρωτήσω το Σώμα, ρώτησα πράγματι το Σώμα, το Σώμα απέρριψε το αίτημα και δεν κράτησα ενός λεπτού σιγή. Απλά είπα τα συλληπιτήρια της Βουλής στους γονείς των δύο δολοφονηθέντων. Η δεύτερη φορά ήταν, όπως θα θυμούνται όλοι, και ο κύριος Μάζης και ο κύριος Καλεντερίδης, που ο κύριος Λοβέρδος παρουσίασε στη Βουλή διαβαθμισμένα απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών και μου ζήτησε να τα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής προσυπογράφοντάς τα. Ερμηνεύοντας πάλι τότε με δική μου πρωτοβουλία τον κανονισμό της Βουλής, είπα ότι αυτό δεν προβλέπεται, σφράγισα ενώπιον των συναδέλφων τα έγραφα σε ένα φάκελο, τα έστειλα στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής για τα περαιτέρω. Ούτε στη μία, ούτε στην άλλη περίπτωση υπήρχε απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, κύριε Παπαδάκη. Η διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίζει και εκτελείται αμέσως η αποφασή της. Ό,τι αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων υπόκειται σε έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό λοιπόν έκανα και εγώ την Παρασκευή. Και αυτό κατεφάνηκε χθες από τον πολύ προσεκτικό κύριο Βούτση, ο οποίος μου είπε: Νικήτο, κατά την άποψή μου δεν παραβίασες τον κανονισμό, παραβίασες εθιμικούς κανόνες, όχι τον κανονισμό της Βουλής. Και όσοι από την κυβερνητική πλειοψηφία μίλησαν και κάποιοι άλλοι από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πούμε, μίλαγαν για σκοτωμένο. Και είπα ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μας, η οποία δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Είναι απόλυτα διακριτή. Εσείς μιλάτε για σκοτωμένο και εγώ μιλάω για δολοφονημένο συμπατριώτη μας Βορειοηπειρώτη. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και εκεί απάνω είπα ότι ένιωσα και ενοχλημένο συναισθηματικά, κύριε Παπαδάκη, για το ότι η Βουλή των Ελλήνων 11 μέρες παρέμενε άταφος αυτός ο άνθρωπος και δεν νιώσαμε την ανάγκη με πρωτοβουλία του Προέδρου μας να πάρει τον ομόλογό του του Αλβανικού Κοινοβουλίου και να του ζητήσει να παρέμβει στην Αλβανική κυβέρνηση προκειμένου να ταφεί ο Κατσίφας. Ο δολοφονηθής για μένα Κατσίφας, να πούμε. Και είπα ότι εγώ σαν γιατρός ξέρω γιατί τον κράταγαν 11 μέρες και δεν άφησαν τον ιατροδικαστή, τον κύριο Βουγιουκλάκη, ούτε καν να πλησιάσει το πτώμα. Διότι ήθελαν να εξαφανιστούν ίχνη που θα έδιναν απαντήσεις για το πώς αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Και στο τέλος τους είπα: Εγώ δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι, ενεργοποιήστε, αν πιστεύετε ότι με την ενέργειά μου έπληξα το κύρος του Κοινοβουλίου, παρακαλώ ενεργοποιήστε το αντίστοιχο άρθρο, κάντε μου πρόταση μορφής για τα περαιτέρω. Εκεί τελείωσε η συνεδρίαση. Οφείλω να πω δημόσια ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, διότι είπαν πολύ κολακευτικά πράγματα για μένα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Και βεβαίως ομοφόνος απερίφθηκε η πρόταση που εγώ έκανα για τον εαυτό μου να μου υποβληθεί πρόταση μορφής. Πάντως,
Η διαφωνία. Η ιστορία και έληξε το θέμα. Η διαφωνία τώρα, διατυπώθηκε. Να συνονοηθούμε για το αν πρέπει να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για ό,τι συνέβη εκεί και ό,τι ακολούθησε από τις προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Έντι Ράμα, που έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει την είσοδο σε ενεργεία ευρωβουλευτή της Κύπρου, μια χώρα που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πήγε στην κηδεία. Με συγχωρείτε πολύ, γιατί κατηγορήθηκα ότι ενδεχομένως με την ενέργειά μου υπόθηκαν αυτά. Εχθές, κάτι θέλει να πει ο κύριος Καλεντερίδης. Έβλαψα την εξωτερική πολιτική της χώρας. Τώρα, η εξωτερική πολιτική της χώρας λέει να μας χαστουκίζει ο Ράμα και εμείς να μην μιλάμε. Εντάξει, έχω άλλη άποψη, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Κύριε Καλεντερίδη. Θέλω να πω το εξής, κύριε Κλαμάνη και κύριε Παπαδάκη. Όταν με το Μαβί Μαρμαρά, το πλοίο το τουρκικό που πήγε στο Ισραήλ για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σκοτώθηκαν 9 Τούρκοι πολίτες, η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για αυτούς που εξέδωσαν τις διαταγές και για αυτούς που τις εκτέλεσαν. Και εκεί υπήρχε αντίδραση και εκεί ήταν οπλισμένοι οι Τούρκοι. Και μετά από αυτό η Τουρκία με την πολιτική της υποχρέωσε το Ισραήλ. Θυμάστε την επίσκεψη Ομπάμα στο Ισραήλ. Έδωσε το τηλέφωνο στον Νετανιάχου και ζήτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ συγγνώμη το Ισραήλ από τον Ερντογάν. Και στη συνέχεια κατευλήθησαν 20 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και έτσι έληξε το θέμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εμψυχρό δολοφονία. Αποδεικνύεται ότι εδώ και 4 χρόνια τον είχαν στοχοποιήσει η κύκλη του βαθέως κράτους της Αλβανίας, τον Κατσίφα, για τη δράση του. Η οποία δράση του δεν ήταν ούτε εθνικιστική, ούτε όπως αποδεικνύεται είχε οποιαδήποτε σχέση είτε με κόμματα είτε με οργανώσεις. Ήταν ένας αγνός Έλληνας πατριώτης, Έλληνας πολίτης, δολοφονήθηκε από το βαθύ αλβανικό κράτος αλλά και από τις αλβανικές υπηρεσίες και έπρεπε η Ελλάδα έτσι να εκλάβει το γεγονός και να ζητήσει και εξηγήσεις και αποζημίωση και οι δικαστικοί έπρεπε να κάνουν και αυτοί ό,τι έκαναν οι Τούρκοι, να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης για αυτούς που δολοφόνησαν αυτό το παιδί. Γιατί δεν βγάζουν το βίντεο οι Αλβανοί να δούνε ποια ήταν η αντίδραση, πώς κινδύνευσαν για να το σκοτώσουν. Γιατί δεν βγάζουν κανένα στοιχείο. Γιατί τον κρατώσαν, όπως είπε και ο κύριος Κακλαμάνης, επί 10 μέρες και πλύνανε τις πληγές του για να κρύψουν το έγκλημα που έκαναν. Ξέρετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό το κράτος από τότε που ιδρύθηκε δεν έχει ένα δόγμα να προστατεύει τον ελληνισμό που βρίσκεται έξω από τα σύνορα. Γι' αυτό παρατηρούμε, κύριε Παπαδάκη, δεκαετίες τώρα τη διαδικασία της συρρίκνωσης του ελληνισμού που είναι σε εξέλιξη και στην Ήπειρο. Κύριε Μαζί. Εγώ θα συμφωνήσω.